με κορναρίσματα και με ικανοποίηση, γιατί για μία ακόμη φορά συνάντησαν την αποδοχή και την υποστήριξη της πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας. Εκατοντάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι αποχώρησαν από την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων και από τα μπλόκα. Το βράδυ της Δευτέρας, περιμένοντας πλέον θετικές εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αγρότες και οι εκπρόσωποι άλλων κλάδων του πρωτογενού τομέα από την περιοχή παρέμειναν επί ένα οκτάωρο τη Δευτέρα στο κέντρο της πόλης σε μια ακόμη συμβολική κινητοποίηση δυναμικού χαρακτήρα. Στέλνοντας το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι ενωμένοι, περιμένουν δε από την πολιτική ηγεσία να υλοποιήσει και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε αλλά και όσα θα αποφασιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 27 Υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέληξαν σε συμφωνία στην έκτακτη σύνοδο του, συμφώνησαν όμως να προχωρήσουν άμεσα σε αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ πριν τις ευρωεκλογέ για κάποια από τα βασικά τουλάχιστον αγκάθια. Όπω είναι η μερική εξαίρεση από του κανόνε για την αγρανάπαυση, το πρότυπο καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, η απόσυρση τη πρόταση κανονισμού για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλα. Τα τρακτέρ έσβησαν τις μηχανές μέχρι το διήμερο 21 και 22 Μαρτίου, όταν θα γίνει η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Η Ελλάδα κατέθεσε 19 προτάσεις, οι οποίες αφορούν στην απλοποίηση των ελέγχων και τον εξορθολογισμό των κυρώσεων, εξαιρέσει από τους ελέγχους αιρεσιμότητας για τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων στους γεωργούς για τη μη συμμόρφωση με τα πρότυπα κατά το έτος 2024. Ακόμη, τροποποιήσεις για τη βιώσιμη μετάβαση και την προστασία μικροπαραγωγών, ευελιξία στην εφαρμογή των προτύπων της αιρεσιμότητας με βάση περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.